πρέπει να είσαστε περήφανοι για την Ελλάδα, όχι μόνο για το παρελθόν της, αλλά και για το παρόν και το μέλλον. Διότι η Ελλάδα σημαίνει και αναδεικνύει αξίες. Και στις μέρες μας η Ελλάδα αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης σε μια μεγάλη κρίση, την προσφυγική κρίση. Οι παππούδες σας, οι γονείς σας ήρθανε μετανάστες και πολλοί άλλοι πρόσφυγες εδώ, στις ΗΠΑ, από τη Μικρά Ασία. Και η δεύτερη σας πατρίδα, η Αμερική, άνοιξε τις αγκαλιές της αυτούς, τους ενέταξε. Τους έκανε ισότιμα μέλη της Αμερικανικής κοινωνίας και σε πολλούς από αυτούς έδωσε τη δυνατότητα να είναι σήμερα πολύ σημαντικοί άνθρωποι, είτε στην πολιτική, είτε στις επιστήμες, είτε στις επιχειρήσεις. Εμείς σήμερα προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτό το πρόσωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο, και να ανταποδώσουμε σε πρόσφυγες και μετανάστες άλλων εθνών και άλλων θρησκειών αυτό που σε εμάς έδωσε πριν από πολλά χρόνια η δεύτερη σας πατρίδα, η Αμερική. Αυτές τις αξίες λοιπόν, τις πανανθρώπινες αξίες, τις διαχρονικές αξίες, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, ανθρωπιάς, αυτές αντιπροσωπεύει, αυτές εκπροσωπεί η Ελλάδα, η παλιά και η σύγχρονη. Και για αυτές τις αξίες πρέπει να είστε περήφανοι. Και γι' αυτό πρέπει να είστε περήφανοι. Και γι' αυτό πρέπει να είστε περήφανοι που είσαστε Έλληνες. Και σας ζητώ να κρατήσετε βαθιά μες στην ψυχή και στην καρδιά σας την Ελλάδα, όπως το κάνετε τόσο καιρό. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.